σας ακούσει τώρα σε ένα λεπτούλικο, αλλάνετε εδώ για να σας ακούει. Παναγιώτη, τον ακούς? Όχι. Για μιλά... Παναγιώτη. Ναι. Με ακούς? Ναι. Θα ήθελα να μου πεις, αυτό βέβαια το απαιτώ να μου το πεις, αυτό το πράγμα. Πώς εσύ έχεις αυτή του Θεού τη φώτιση? Δεν μπορείς να ακούσεις από κανένα αυτά τα λόγια που μας λες εσύ, Παναγιώτη. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ ούτε μία κουβέντα. Όχι από ιεροκήρυκες, όχι από πανεπιστημίου καθηγητάς στις θρησκείες μας και γενικά από παντού. Εσύ έχεις θεία φώτιση, Παναγιώτη. Έχεις θεία φώτιση, γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα γνωρίζει κανένας. Θέλουν τόση μεγάλη μελέτη που θέλουν χρόνια να τα μελετήσεις. Άρα έχεις Θεού φώτιση, Παναγιώτη. Δεν έχω τίποτα. Έχω μόνο την προσφορά μου, την αγάπη μου στο Χριστό και σε εσάς. Αγαπώ τον Χριστό μέσα από εσάς και όχι μέσα από τις πέτρες και τα ξύλα. Ο Χριστός είναι σε ζωντανά πράγματα που είναι οι καρδίες των ανθρώπων. Απλά εγώ έχω προσφερθεί να ερευνήσω, ερευνώ, ούτε φωτισμένος είμαι, ούτε Άγιος είμαι, ούτε δάσκαλος είμαι, τίποτα. Είμαι μία φωνή, απλά μία φωνή, η οποία μιλάει μαζί σας και μοιράζεται πράγματα που ερευνώντας έχω καταγράψει, έχω αποδείξει και τα μοιράζομαι μαζί σας. Ναι, Παναγιώτη μου, αλλά είναι πολλά αυτά τα είδη. Δεν είναι ένα μέρος, ένα κεφάλαιο, ένα κομμάτι από τη θρησκεία μας. Εσύ γνωρίζεις όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα γνωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό έχει τη θεία φώτιση. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ φώτιση πάρα πολύ. Έχουμε όλοι. Καλό βράδυ. Καλά, φώτιση έχουμε όλοι και πνεύμα Άγιο έχουμε όλοι από την ώρα που βαπτιζόμαστε. Και μας μυρώνει ο ιερέας και λέει δωρεάς φραγίδος πνεύματος Αγίου. Όλοι έχουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Εξαρτάται πώς το χρησιμοποιεί ο καθένας μας. Ναι. Η επόμενη γραμμή λέγεται...